Σήμερα στα χέρια μου έχω ένα πολύ περίεργο gadget που βλέπουμε πρώτη φορά κάτι τέτοιο και είναι αυτό εδώ. Εσείς τώρα νομίζετε ότι βλέπετε ένα λάπτοπ, έτσι. Αν σας πω όμως ότι το συγκεκριμένο είναι μία οθόνη με πληκτρολόγιο και δεν είναι λάπτοπ, θα με πιστεύατε? Λοιπόν, ναι, δεν είναι λάπτοπ αυτό εδώ. Για να γίνει λάπτοπ χρειάζεται μερικά ακόμα εξαρτήματα που έχω εδώ στο τραπέζι μου, αλλά για να σας εξηγήσω καλύτερα πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ, είτε σαν λάπτοπ, είτε σαν οθόνη, είτε να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας, είτε οπουδήποτε αλλού, μείνετε στο υπόλοιπο βίντεο, αφού πρώτα όμως τσεκάρουμε το Good Offer 24, το site που θα βρείτε κλειδιά για Windows στις καλύτερες τιμές αγοράς. Έχει Windows 10, Windows 11 όπως έχουμε ξαναπεί, και μάλιστα μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό Just για να έχετε 30% επιπλέον έκπτωση. Επίσης έχει και Office και θα τσεκάρετε όλα τα link που έχω κάτω στην περιγραφή για να τα βρείτε εύκολα. Σήμερα λοιπόν έχουμε, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, ένα πολύ περίεργο gadget, γιατί αυτό εδώ εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν ένα κλασικό 14 οικονομικό λάπτοπ. Το συγκεκριμένο όμως, μέσα εδώ από κάτω, δεν έχει μητρική. Το μόνο που έχει είναι μπαταρία και τίποτα άλλο. Αυτές οι υποδοχές που βλέπετε είναι υποδοχές που θα βρίσκαμε και σε μία οθόνη. Για την ακρίβεια λοιπόν, σήμερα στα χέρια μου έχω το CrowView Note από την Elecrow και μιλάμε για ένα σχεδόν λάπτοπ που στην ουσία αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν οθόνη. Τώρα, στο εσωτερικό του έχει μια μπαταρία 5000 mAh και άμα πάμε να το ανάψουμε από το κουμπί που έχει εδώ πέρα, βλέπουμε ότι μπουτάρει κανονικά. Μας γράφει ότι δεν έχει κάποιο σήμα μέσα, γιατί δεν έχουμε συνδέσει τώρα με κάποιο HDMI για να του στείλουμε εικόνα, οπότε θα μπει σε αναμονή όπως οποιαδήποτε οθόνη. Στην ουσία το concept ποιο είναι με το συγκεκριμένο εδώ πέρα έτσι περίεργο προϊόν? Έχεις για παράδειγμα ένα Raspberry Pi στην άκρη, το οποίο χρειάζεται να του συνδέσεις στο συγκεκριμένο πάνω εδώ, πρέπει να μπει και οθόνη και πληκτρολόγιο και ποντίκι για να το χρησιμοποιήσεις. Είναι ένας μίνι υπολογιστής θα έλεγα αυτό εδώ. Raspberry Pi έχουμε δει και στο παρελθόν, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με ένα τέτοιο έτσι πλακετάκι. Μάλιστα συγκεκριμένη έκδοση που μου στείλανε μαζί με το CrowView είναι τετραπύρνος επεξεργαστής με 8 GB RAM. Σε εσωτερικό χώρο αποθήκευσης μια SD του βάζουμε μέσα και δουλεύει κανονικότατα. Αυτό εδώ λοιπόν πρέπει να του βάλεις διάφορα καλώδια και να τα συνδέσεις με μια οθόνη για να αρχίσει να λειτουργεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα έρχεται αυτό εδώ το περίεργο προϊόν που αυτό εδώ μας το μετατρέπει σε ένα λάπτοπ. Μέσα στη συσκευασία μαζί με το οθόνη παύλα πληκτρολόγιο λάπτοπο τέτοιο κατάσταση, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, μας έχει κάποιες πλακέτες που θα τις χρειαστούμε για το Raspberry Pi εδώ πέρα, όπως επίσης μας έχει και μία ακόμη πλακέτα για κάποιο διαφορετικό. Νομίζω βγαίνει και το Banana Pi και βγαίνουν και κάποια άλλα, οπότε έχει και άλλες πλακέτες για να μπορείς να το προσαρμόσεις. Φυσικά μας έχει και ένα φορτιστή 12V για να μπορούμε να φορτίζουμε την οθόνη μας παύλα πληκτρολόγιο, τίποτα το ιδιαίτερο, ένα ευρωπαϊκό έτσι τροφοδοτικό. Τώρα, πώς δουλεύει όλη η κατάσταση? Παίρνουμε το Raspberry Pi, παίρνουμε και την πρώτη πλακέτα που έχει μέσα στη συσκευασία, ευθυγραμμίζουμε εδώ πέρα τις Micro HDMI και την Type-C υποδοχή και την κουμπώνουμε. Αφού μπει αυτό εδώ, μετά παίρνουμε αυτή την USB γέφυρα, θα μπορούσα να πω, που έρχεται, μπαίνει εκεί και εκεί. Την πιέζουμε και αυτή μέσα και πλέον η πλακέτα μας μοιάζει κάπως έτσι. Τώρα, η συγκεκριμένη εδώ πέρα συσκευή από υποδοχές τι έχει? Έχουμε μία USB Type-A, μία mini HDMI, μία Type-C και από την άλλη πλευρά τώρα έχουμε άλλη μία Type-C, υποδοχή ακουστικών. Έχουμε μία USB Type-A και την υποδοχή της φόρτισης. Μάλιστα η Type-C που έχει από εδώ πέρα μπορεί να υποστηρίξει και μεταφορά οθόνης, εικόνας δηλαδή, και να φορτίζουμε κανονικότατα τη συσκευή μας εάν θέλουμε να μην χρησιμοποιήσουμε το τροφοδοτικό. Τώρα, παίρνουμε εδώ πέρα τη συσκευή μας και ερχόμαστε, μας έχει τις τρεις αντίστοιχες υποδοχές εδώ πέρα που θα έρθουμε να το συνδέσουμε. Ευθυγραμμίζουμε, βάζουμε και πλέον έχει μπει και το συγκεκριμένο εδώ τώρα έχει γίνει ένα λάπτοπ στην ουσία. Ανοίγουμε ένα διακοπτάκι που έχει εδώ πέρα και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί για να ανάψει. Από ό,τι βλέπετε τώρα έχει μπουτάρει κανονικότατα το Raspberry Pi που έχω εδώ πέρα. Έχουμε μπει στο περιβάλλον Linux που τρέχει το συγκεκριμένο. Οπότε έχουμε κανονικά το ποντίκι μας, έχουμε κανονικά το πληκτρολόγιο μας να δουλεύει εδώ πέρα, όπως επίσης έχουμε και ηχειάκια αλλά και κάμερα για να μπορούμε να το δουλέψουμε κανονικότατα σαν λάπτοπ. Στην ουσία έχουμε το Raspberry Pi που μπορεί να το είχαμε στο ράφι μας και να το δουλεύαμε με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται έξτρα καλώδια ή οτιδήποτε, ερχόμαστε, το συνδέουμε πάνω σε αυτό το
σχεδόν λάπτοπ θα έλεγα και το μετατρέπουμε σαν ένα κανονικό λάπτοπ. Φυσικά, αυτό εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν μια κανονική δεύτερη οθόνη σε έναν οποιοδήποτε υπολογιστή, σε ένα TV box ή οτιδήποτε. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι αυτός εδώ ο adapter. Στην ουσία από το mini HDMI που έχει εδώ πέρα θα το μετατρέψουμε σε ένα κανονικό HDMI και έτσι θα μπορούμε να έχουμε μια οθόνη πολλαπλών χρήσεων. Στην ουσία εδώ πέρα τώρα έχουμε μια οθόνη 14 ίντσων, Full HD είναι η συγκεκριμένη ανάλυση που έχει και έχουμε και IPS panel. Για του λόγου τώρα το αληθές, πάμε να το τσεκάρουμε λίγο και εδώ πέρα ότι δουλεύει κανονικά. Για παράδειγμα πάμε εδώ, ας ανοίξουμε το Chromium που στην ουσία είναι μια ελαφριά έκδοση του Chrome. Τώρα από ό,τι βλέπετε παίζει κανονικά και από τα ηχεία του. Πάμε να το βάλουμε έτσι και λίγο full screen. Και τώρα πρακτικά έχουμε ένα λάπτοπ που το έχουμε δημιουργήσει από ένα Raspberry Pi και τροφοδοτείται κατευθείαν από τη συσκευή μας. Μάλιστα τώρα για να φαίνεται και η μπαταρία μας έχει διάφορα shortcut εδώ πέρα, έτσι ώστε άμα θέλω εγώ να μπαίνω για παράδειγμα να αλλάζω τις ρυθμίσεις της οθόνης μου όπως κάνουμε σε μια οποιαδήποτε άλλη οθόνη, το κλείνω και έχουμε και ένα διαφορετικό κουμπί που στην ουσία μου δείχνει και την μπαταρία. Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα είναι full φορτισμένο, οπότε όποτε θέλουμε να βλέπουμε τη στάθμη πατάμε το αντίστοιχο κουμπί εκεί πέρα και βλέπουμε πόσο είναι η στάθμη της μπαταρίας που έχει το μηχάνημά μας. Στην ουσία λοιπόν μιλάμε για ένα περίεργο gadget που έχει περιορισμένες χρήσεις θα έλεγα, αντί να πάρεις ένα ξεχωριστό monitor που θα μπορείς να πάρεις ένα monitor έτσι ξέρω 14 αυτά τα λεπτά μετά τα εψί που πουλάνε κιόλας, θα μπορούσες να πάρεις ένα πιο ολοκληρωμένο μηχάνημα όπως αυτό εδώ, να συνδέσεις κατευθείαν το Raspberry Pi σου πάνω και όχι μόνο το Raspberry Pi σου πάνω και να κάνεις τη δουλειά σου. Μάλιστα είναι και αρκετά οικονομικό το συγκεκριμένο, θα πούμε την τιμή στη συνέχεια, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, βασικά για τις μετρήσεις που πήρα από το συγκεκριμένο έτσι monitor, μιας και όπως σας είπα μπορούμε να το συνδέσουμε σε οποιαδήποτε συσκευή, οπότε πήρα και μετρήσεις. Αρχικά θα ξεκινήσουμε λίγο με τα χρώματα που έχει το συγκεκριμένο monitor, 96% sRGB, 72% Adobe RGB, 75% P3 και 67% NTSC. Γενικότερα κάτι πολύ τυπικό σε χρώματα, τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε να δούμε τώρα και υπόλοιπες μετρήσεις. Ξεκινάμε με το γκάμα, από ό,τι βλέπετε προσπαθεί να ακολουθήσει την μαύρη γραμμή αρκετά καλά και μετρήθηκε γκάμα 2.2. Μια χαρά σε αυτό το κομμάτι τα πήγε το συγκεκριμένο monitor. Και τέλος πάμε να μετρήσουμε την φωτεινότητα αλλά και την αντίθεση. Η μέγιστη φωτεινότητα που μέτρησα είναι 286,6 nits και η αντίθεση που έχει είναι 1150:1. Σε θέμα αντίθεσης θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά για ένα IPS monitor και σε θέμα φωτεινότητας είναι κάτι πάρα πολύ τυπικό. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη φωτεινότητα, είναι σαν να αγόραζες ένα οικονομικό monitor, τίποτα παραπάνω. Αυτό που μου αρέσει όμως με το συγκεκριμένο gadget είναι ότι μπορείς να μετατρέψεις το παλιό σου ας πούμε Raspberry Pi σε ένα κανονικότατο laptop. Να έρθεις εδώ πέρα και μάλιστα το καλό που έχουν τα Raspberry Pi γενικότερα με το Linux είναι ότι έχουμε και ένα σωρό δωρεάν εφαρμογές. Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε το VLC κανονικά για να βλέπουμε τις ταινίες μας. Να έχουμε και το LibreOffice εδώ πέρα να γράφουμε κανονικά ξέρω εγώ τα κείμενά μας. Έχει και το Office, έχει και το Excel, έχει τα πάντα που και αυτό μπορείς να το κατεβάσεις δωρεάν. Και έτσι να φτιάξεις ένα laptop οικονομικά. Μάλιστα όλο αυτό το κόμπο έτσι όπως το βλέπετε μαζί με το Raspberry Pi που έχω εκεί πέρα κοστίζει γύρω στα 200 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για κάτι αρκετά οικονομικό. Αν το πάμε μάλιστα ότι έχουμε και το Raspberry Pi ήδη στην κατοχή μας, το έχουμε αγοράσει για κάποια άλλη διεργασία που θέλαμε τέλος πάντων να κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε ένα φορητό υπολογιστή, το συγκεκριμένο εδώ πέρα σετάκι όπως το βλέπετε, οθόνη, πληκτρολόγιο γενικότερα, σαν λάπτοπ όλο αυτό έτσι πως είναι, κοστίζει 140 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι με τα ίδια χρήματα παίρνεις ένα monitor σκέτο. Ναι, σαν monitor θα είναι καλύτερο από αυτό εδώ, δεν το συζητώ με τα 140 ευρώ. Παρόλα αυτά τώρα παίρνεις ένα οικονομικό 14 monitor το οποίο έχει και τα ηχιάκια του, έχει πληκτρολόγιο και γενικότερα έχεις ένα πιο ολοκληρωμένο μηχάνημα που μπορείς πολύ εύκολα όπως είδαμε εκεί πέρα να το μετατρέψεις σε laptop. Είναι μια λύση που δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα τη βρείτε ενδιαφέρουσα, εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ένα τέτοιο προϊόν και όταν είδα ότι βγαίνει κάτι τέτοιο που μπορείς να μετατρέψεις τόσο εύκολα το Raspberry Pi σε ένα λάπτοπ είπα ωραία αυτό πρέπει να το δω αν δουλεύει και να το δείξω και σε εσάς. Και αλήθεια είναι ότι δουλεύει καλά. Δούλεψε προβλημάτιστα, κουμπώσανε όλα κατευθείαν,
Οπότε, γιατί όχι. Αν έχεις το Raspberry Pi σου να σκονίζεται στην άκρη, να ένας τρόπος να κάνεις κάτι φορητό που να το κουβαλάς παντού μαζί σου και να φτιάξεις οικονομικά έτσι ένα λάπτοπ με Linux που θα τρέχει μια χαρά όλες έτσι τις εφαρμογές για να δεις τις ταινίες σου, να κάνεις επεξεργασία κειμένων, να μπεις στο YouTube σου και τα σχετικά. Κάτω στην περιγραφή εγώ θα σας έχω ένα link για να βρείτε και το ίδιο αλλά και μαζί με Raspberry Pi, γιατί το έχουν σε αρκετά καλύτερη τιμή από ό,τι το βρίσκουμε στην Ελλάδα, οπότε ίσως αξίζει να το πάρετε από έξω. Εμένα μου ήρθε χωρίς τελωνή, οπότε δεν είχα κάποιο πρόβλημα σε αυτό για να αυξήσει την τιμή. Και όλα καλά παιδιά, απλά δουλεύει, κάνει τη δουλίτσα του και δεν ζητάει και πολλά χρήματα. Οπότε αν ψάχνεις ένα τόσο ιδιαίτερο gadget, εδώ πέρα σου βρήκα τη λύση. Πέρα από το link κάτω στην περιγραφή θα βρεις και το κουμπί της συμμετοχής, θα βρεις το κουμπί της εγγραφής που αν το πατήσεις πέρα από τσάμπα θα βλέπεις και τα επόμενα βίντεο και τέλος κάνε ένα like ή ένα dislike αν σου άρεσε ή όχι αυτό το βίντεο και παιδιά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά και γεια σας.